Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε κάπως αργά σαν ομάδα. Δεν είχαμε την επιλογή και την πολυτέλεια να έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές σαν ρόστερ. Μαζέψαμε κάποια παιδιά και από την ΚΑΠΑ 14 την περσινή, τα οποία είναι 15 χρονών. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο γιατί οι περισσότερες ομάδες οι οποίες ήταν και στη Football League ήρθαν από την παραπάνω κατηγορία, είναι πιο οργανωμένες. Εμείς όμως κάνουμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια και θεωρώ ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση και παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω θα είμαστε πιο καλοί και πιο ανταγωνιστικοί. Σήμερα θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή νίκη, παρόλο που δεν μπήκαμε καλά μέσα στο παιχνίδι. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι να δούμε τι θα μας συμβεί. Τι θα περιμένουμε από τις υπόλοιπες ομάδες και σήμερα από τον Ολυμπιακό σήμερα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αυτοί που μπορούμε να είμαστε. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Βάλαμε 2 γκολ και θεωρώ ότι χάσαμε και 2-3 καλές ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουμε άλλο ένα γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη. Τα παιδιά από μέρα σε μέρα εξελίσσονται και αυτό είναι το σημαντικό. Προσπαθούμε να παίξουμε καλά, προσπαθούμε να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο και τα παιδιά να έχουν καλή πειθαρχία και συνέχεια και εξέλιξη. Αρκετά παιδιά από αυτά πιστεύω ότι μπορούν να έχουν καλή εξέλιξη, να παίξουν ποδόσφαιρο και γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να πάνε και στην πρώτη ομάδα αλλά και ο καθένας να πάρει το δρόμο του όσο πιο ψηλά μπορεί. Coach, η ομάδα έχει ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο την είδαμε μεταμορφωμένη. Τι ήταν αυτό που αλλάξατε στα αποδυτήρια και η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε τελείως, με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο? Όπως είπα και στην αρχή του, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είπα στα παιδιά ότι και να γίνει μέσα στο παιχνίδι, εμείς θα παίξουμε 90 λεπτά στις καθυστερήσεις. Τα παιδιά μπήκαν λίγο νοθρά μέσα στο παιχνίδι. Στο ημίχρονο κάναμε κάποιες αλλαγές και όπως έδειξε το παιχνίδι, βοηθήθηκε πολύ η ομάδα από αυτό. Παίξαμε πιο ψυχωμένα. Είπα στα παιδιά ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Μπαίνουμε μέσα να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, όχι μόνο έναν βαθμό, αλλά να πάρουμε και την νίκη. Και πιστεύω ότι τα καταφέραμε και τα παιδιά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και είμαι περήφανος για αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.